Νομίζω ότι κατέγραψε και θα καταγράψει και συνέχεια σε επαφή και με άλλους φορείς όλες αυτές τις ανάγκες. Εμείς θα είμαστε σε επαφή και το επόμενο διάστημα για να μπορούμε να συζητάμε και να δούμε τι λύσεις και ποια βοήθεια μπορεί να παρέξουμε ως Δημοτική Αρχή και είμαστε ανοιχτοί. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι εγώ ως Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το οποίο πραγματικά είναι, αφορά το κοινωνικό σύνολο, γιατί ξέρουμε ότι είναι λειτουργήμα, επειδή αφορά την ανθρώπινη ζωή και ξέρουμε τις δικές σας προσπάθειες σε κάθε περίπτωση που έχει ανάγκη και με τον τρόπο που ανταποκρίνεστε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στην αποστολή και στο έργο σας, που είναι και αποστολή και έργο δικό μας και του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Μαζί λοιπόν με τις ευχαριστίες και τα αιτήματά μας, θέλω να ξέρετε ότι η πόρτα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι και θα είναι ανοιχτή σε κάθε περίπτωση που μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και να βοηθήσουμε για να έχουμε όλοι μαζί το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Λοιπόν. Δήμαρχε, υπάρχει κάποιο δημοτικό κίνητο που ίσως θα μπορούσε να δώσει ο Δήμος για αυτό το σχολείο? Θα ερευνήσουμε για να δούμε τελικά ποιο είναι εκείνο το ακίνητο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο, με δεδομένο ότι στην περιφέρεια έχουμε πάρα πολλά ακίνητα. Το θέμα είναι ότι το ΕΚΑ πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να είναι η εκκίνηση, έτσι ακτινοειδώς θα έλεγα, προς την περιφέρεια, και ξέρετε πολύ καλά ότι η πόλη της Χίου είναι το κέντρο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι να υπάρχει, να βρεθεί ένας χώρος που να είναι στο κέντρο του νησιού για να μπορεί τελικά να ανταποκρίνεται είτε προς το βόρειο είτε προς το νότιο τμήμα του νησιού μας.